Με χαρά είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε το νέο μας προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σαν αθλητής, πολυνίκης. Φόρεσε την ομάδα, τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος από μικρός. Μάλιστα μια χρονιά στο Champions League και έχει βγει και ο καλύτερος θερματοφύλακας. Συνεργάζεται από το 2005 με τον συνεργάτη του, με τον κύριο Στέλιο Βενετίδη. Συνεργάζονται άψογα. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η επιλογή μας να έρθουν αυτοί οι δύο κύριοι στην ομάδα θα βοηθήσει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και μαζί, όλοι μαζί, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον Πασεραϊκό μας. Αυτό έχει τη διοίκηση είναι η σταθερότητα. Αυτό το πράγμα είναι από όταν ξεκινήσαμε το 2018 και αυτή η σταθερότητα φάνηκε. Ξεκινήσαμε και στηρίξαμε πρώτα το κομμάτι των ακαδημιών. Δεν μπορεί μια ΠΑΕ να μην έχει ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ακαδημίες που περίπου είναι στα 350 παιδιά και έχουμε ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο που δεν υπήρχε ποτέ στον Πασεραϊκό. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες βάσεις που πρέπει να τις βάλεις για να έχεις μετά κάποια άλλα θέλω περισσότερα και μεγαλύτερα. Το προπονητικό μας κέντρο κάτω ήδη το ένα γήπεδο έχει γίνει. Έχουν ξεκινήσει εργασίες για τα υπόλοιπα. Συνεργαζόμαστε με την ΕΠΣ και εκεί για τα γήπεδα. Νομίζω η στόχη είναι ότι είναι υψηλή σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μία άνοδος και μία ευημερία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με την ΕΠΣΕΡΟΝ, με τον πρόεδρο τον κύριο Κατσαβάκη και με τον Ερασιτέχνη, τον Ερασιτέχνη Πανσεραϊκό. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Πραγματικά φέτος ζητάμε την βοήθεια και τη στήριξη όλου του νομού. Για το γήπεδο ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία αναβάθμισης με κάποιες εργασίες που θα γίνουν, που αφαιρούν κάποια υποέργα όπως είναι η αλλαγή από τα καρεκλάκια, ο φωτισμός που θα αλλάξει, η εξωτερική όψη του γηπέδου σε ένα σημείο στο πέταλο και βεβαίως οι βοηθητικοί χώροι. Όπου βοηθητικοί χώροι εννοούμε αποδυτήρια, ιατρία και κλειδώματα. Αυτά είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Σερών. Υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση και πιστεύω στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Φυσικά σε αυτό να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν αρρωγός για αυτά τα χρήματα που ήρθαν για να αλλάξει αυτό το δημοτικό μας γήπεδο. Θα βγουν τα διαρκείας του Πασεραϊκού είναι έτοιμα, θα βγουν από εβδομάδα. Νομίζω ότι η γκάμα φέτος είναι πολύ μεγάλη και είναι σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε πολλά εισιτήρια διαρκείας, κοινωνικής προσφοράς θα το έλεγα. Καλύπτουν ανέργους, καλύπτουν ανθρώπους αμαία, γυναίκες, μικρά παιδιά, μέλη που είναι στον Ερασιτέχνη Πανσεραϊκό σε άλλα τμήματα. Είμαστε εδώ για να πραγματικά, γιατί τους θέλουμε και τους χρειαζόμαστε όλους, να έρθουν όλοι κοντά στον Πανσεραϊκό μας και να απολαύσουμε φέτος έναν Πανσεραϊκό που τον αγαπάμε τόσο πολύ όλοι.